Η Δανάη Παπαάφου ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του Σάσμου, παρόλο που ετοιμάζεται για το νέο πρωταγωνιστικό της ρόλο σε όλο καινούριο σύριαλ που θα ξεκινήσει να προβάλλεται την επόμενη σεζόν, ξέκλεψε λίγο χρόνο και πραγματοποίησε τις καλοκαιρινές της διακοπές. Στην πρώτη φωτογραφία η ηθοποιό συστήσει τον αγαπημένο της Κίλιο, ενώ στη δεύτερη ποζάρι αγκαλιά με τον επιχειρηματία και μέλλοντα σύζυγο της, Λάμπρο Λάζαρη. Στα υπόλοιπα στιγμιότυπα η Δανάη μας αποκαλύπτει ένα ακόμη μέρος το οποίο λάτρεψε και φάνηκε πως πέρασε ευχάριστα τις μέρες της και χαλάρωσε, την Κίμολο. Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από λίγο καιρό, η ίδια και ο σύντροφός της έκαναν ένα ακόμη μικρό ταξίδι στην Εύβοια, έναν αγαπημένο προορισμό για πολλούς διάσημους και όχι μόνο, αφού η φυσική ομορφιά του τόπου προκαλεί γαλήνη και ηρεμία σε όποιον την επισκέπτεται. Ο λόγος που το ζευγάρι, Όμω, έκαναν αυτό το road trip δεν ήταν για να κάνουν διακοπέ και να ξεκουραστούν, αλλά για να εκπληρώσουν το τάμα του, όπω κάνουν κάθε χρόνο πια. Περπάτησαν, λοιπόν, από τον Άγιο μέχρι τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο, σε ένα δύσβατο μονοπάτι μέσα στο βουνό, τράβηξαν και κάποιες φωτογραφίες από τη διαδρομή και η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας για ποιον έκαναν το τάμα. Για άλλη μια χρονιά κάναμε το γνωστό σε κάποιους περπάτημα από τον Άγιο μέχρι τον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο. Αυτή τη φορά όμως επειδή είμαστε ξεκάθαρα αθλέτικ πήγαμε το μονοπάτι μέσα από το βουνό. 21 χιλιόμετρα και 5 ώρες μετά φτάσαμε στην εκκλησία, αφού πρώτα χαθήκαμε, σαβουριαστήκαμε, Χορέψαμε, διψάσαμε. Τα προηγούμενα χρόνια το τάμα μας ήταν για έναν άνθρωπο πολύ σημαντικό στις ζωές μας, φέτος το τάμα ήταν το ίδιο, όμως με πιο δυνατό σκοπό για όλους μας. Και του χρόνου λοιπόν, έγραψε χαρακτηριστικά.